Μάκης ο Μαυρίδης. Είμαι ένας από τους δύο ιδιοκτήτες του κτήματος Α. Το 1997 μαζί με τον Άγγελο τον Ιατρίδη επιλέξαμε αυτή την περιοχή που είναι η καρδιά της αμπελουργικής ζώνης του Αμυντέου, της ζώνης που παράγει προϊόντα ονομασίας προέλευσης. Επιλέξαμε αυτή την περιοχή διότι το έδαφος, το φτωχό έδαφος, το αμμώδες έδαφος, το υψόμετρο της περιοχής που ξεκινάει από τα 630 και φτάνει στα 700 μέτρα, το μικροκλίμα της περιοχής όπως επηρεάζεται αυτό από τις τέσσερις λίμνες, η καλή έκθεση της περιοχής στον ήλιο, δημιουργούν ένα ιδιαίτερο τερουάρ για την καλλιέργεια της αμπέλου στην περιοχή. Ένα κρασί γίνεται καλό με τη φαντασία. Ένα κρασί γίνεται καλό με την παρέα. Αλλά πέρα από αυτά, ένα κρασί γίνεται καλό επειδή υπάρχουν οι άνθρωποι που το φτιάχνουν, έχουν και τη γνώση και την εμπειρία, έχουν την ομάδα η οποία βοηθάει από το αμπέλι μέχρι το μπουκάλι, μέχρι τη συντήρηση, μέχρι τα πάντα. Στοχεύουμε σε κρασιά τα οποία θα έχουν χαρακτήρα εξελίξιμο μέσα στον χρόνο. Είναι δύσκολο, αλλά από την άλλη μεριά είναι και πολύ προκλητικό για μας. Αυτή η πρόκληση μέσα στον χρόνο είναι μια πορεία. Δεν απαραίτητα δεν καταλήγει κάπου. Υπάρχουν στόχοι, συγκεκριμένοι στόχοι, κάθε χρονιά. Αλλά πιστεύω ότι και μέσα μας, αλλά και σαν αποτέλεσμα στα κρασιά μας, στη σχέση μας με τους ανθρώπους εδώ, του νοπίου, του αμπελιού, εξελίσσονται καθημερινά. Βρισκόμαστε στην ουσία στην καρδιά ενός λεκανοπεδίου. Έχουμε τρεις μεγάλους ορεινούς όγκους γύρω μας. Έχουμε το Βόρας, το Βίτσι και το Βέρμιο, τα οποία δημιουργούν μια λεκάνη που συγκρατεί τα χαμηλά βαρομετρικά στην περιφέρεια αυτής της λεκάνης, με αποτέλεσμα να έχουμε χαμηλή βροχόπτωση. Και έχουμε παράλληλα και δύο λίμνες, τον Πετρών και το Αγίου Παντελεήμονα, που συνδράμουν τόσο το χειμώνα όσο και το καλοκαίρι. Το χειμώνα μετριάζουν τις ακραίες καταστάσεις κλιματολογικές, τον παγετό και τον βαρύ χειμώνα. Και αντίστοιχα το καλοκαίρι δίνουν δροσιά στην περιοχή, παρότι βρισκόμαστε στο ψυχρότερο αμπελώνα της Ελλάδος. Αυτές οι συνθήκες μαζί με το έδαφος και τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά της περιοχής είναι αυτά τα οποία κρίθηκαν ως ιδανικά από τον αμπελουργό και από τον ενοποιό και είναι η αιτία για την οποία εγκαταστάθηκε εδώ ο αμπελώνας του κτήματος Α. Στον αμπελώνα υπάρχουν εγκατεστημένες 13 ποικιλίες, 4 λευκές, Sauvignon Blanc, Chardonnay, Γκεβουστραμίνερ και η ελληνική μαλαμουζιά. Υπάρχουν 9 ερυθρές ποικιλίες, ξινόμαυρο ασφαλώς που είναι και ονομασία προέλευσης ανωτέρας ποιότητας Αμυντέου. Μαυροδάφνη της Πελοποννήσου με την οποία γίνονται κάποιες μικροεινοποίησεις, κυρίως ξηρές μέχρι σήμερα. Και από εκεί πέρα έχουμε κάποιες ξένες ποικιλίες, διεθνείς ποικιλίες, όπως είναι σειρά, μερλό, πινό νουάρ και κάποιες λιγότερο γνωστές ποικιλίες, ιταλικές και γαλλικές, όπως είναι το Νέγκρο Αμάρο, η Μπαρμπέρα και το Μοντεμπουτσιάνο, ιταλικές ποικιλίες και το Τανάτ που είναι γαλλική ποικιλία από την περιοχή του Μαντιρά. Επιλέχθηκε η περιοχή. Στη συνέχεια επιλέχθηκαν οι ποικιλίες
που θα εγκατασταθούν στον Αμπελώνα, που αφενός είναι ποικιλίες που αρέσουν στους δύο τους συνιδιοκτήτες, αλλά πολύ περισσότερο είναι ποικιλίες και κλόνοι των ποικιλίων που υποδείχθηκαν από το υπέδαφος. Είναι ποικιλίες οι οποίες στο συγκεκριμένο τερουάρ μπορούν να δώσουν δυναμικό χαρακτήρα σε σχέση με τα ποιοτικά οργανωτικά χαρακτηριστικά της πρώτης ύλης και κατ' επέκταση του τελικού προϊόντος. Προσπαθούμε να πετύχουμε όσο γίνεται πιο συμπυκνωμένα και πιο αρωματικά προϊόντα. Τα κρασιά μας προσπαθούμε να είναι κρασιά ταυτότητας. Και για μένα το κρασί ταυτότητας είναι ένα κρασί που υπογράφει ο παραγωγός και φαίνεται και διακρίνεται σε όλα τα προϊόντα τα οποία παράγει.